μέρα από την ηλιόλουστη παραμυθιά στο Δήμο Σουλίου. Σήμερα μέρα, παγκόσμια μέρα κληρονομιάς και εκπαίδευσης. Σήμερα μέρα εθελοντισμού. Γι' αυτό ο Δήμος Σουλίου συμμετέχει ενεργά στην καμπάνια «Καθαρίζουμε την πόλη, καθαρίζουμε την Ελλάδα» με το «Let's do it Greece». Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεδομένου ότι στην περιοχή μας ενεργοποιούνται πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες, πάρα πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι, ο περιβαλλοντικός μας σύλλογος, οι Γκοριλίστας. Και βέβαια, ένας από τους κυριότερους λόγους που συμμετείχαμε είναι ότι ο Δήμος μας έχει ένα εξαιρετικά όμορφο φυσικό περιβάλλον, παράδοση και κληρονομιά. Και στην προσπάθεια διάσωσης και διατήρησης αυτών, αλλά και ανάπτυξης μέσω αυτών, συμμετέχει όχι μόνο ο Δήμος, όλοι οι φορείς, αλλά και οι πολίτες. Και αυτό θα το δείτε, δεδομένου ότι στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Βούλγαρη, το οποίο προσπαθούμε να το αναπαλαιώσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη του τόπου, είναι μαζεμένοι όχι μόνο ενήλικες, αλλά και πολλά παιδιά. Είμαστε εδώ λοιπόν να δείξουμε ότι ο εθελοντισμός δεν είναι καταναγκασμός, είναι προσφορά, είναι επιθυμία και να δώσουμε και το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό σας προκαλούμε όλους να συμμετέχετε στις εθελοντικές εκδηλώσεις και να δίνετε και εσείς το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Let's do it, Chris. Μία καλημέρα από την ηλιόλουστη παραμυθιά. Η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφερειακή Ένωτα Θεσπρωτείας, η Περιφερειακή Ένωτα Πρέβεζας καθώς και των Ιωαννίνων συμμετέχει στη μεγάλη και διεθνή ομάδα εθελοντικού καθαρισμού. Let's do it Greece, η οποία ξεκίνησε το 2008 από την Εσθονία, που 50.000 Εσθονοί μαζεύτηκαν και καθάρισαν τη χώρα τους σε μια χώρα. Σιγά σιγά αυτή η δράση επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο και σήμερα τίνει και έχει γίνει παγκόσμια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Δήμους, το Δήμο Σουλίου που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, το Δήμο Οικουμένης καθώς και το Δήμο Φιλιατών, όλες τις εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές, εκπολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικές ομάδες, τους δίτες και τους καταδρομείς, οι οποίοι θα συμμετέχουν σήμερα στη δράση αυτή σε όλη τη Θεσπρωτεία, για να περάσουμε το μήνυμα ότι μπορούμε μόνοι μας να ζούμε σε ένα περιβάλλον καθαρό. Για μας και για τα παιδιά μας. Να συγχαρώ όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Πιτούλη, καθώς και τον πρώην αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κολόκα, με την πρωτοβουλία των οποίων συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Του χρόνου να είμαστε περισσότερο και καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη. Είμαι εκπρόσωπος της ομάδας θελοντών του Δήμου Σουλίου, Γκοριλίστας. Σήμερα συμμετέχουμε για πρώτη φορά σαν Δήμο Σουλίου στη διεθνή καμπάνια καθαρισμού Let's Do It Greece. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου και ειδικά παιδιών, αυτό που ήταν το ζητούμενό μας. Βέβαια, εμείς σαν Δήμος έχουμε μια παγκόσμια, θα έλεγα, καινοτομία, γιατί έχουμε κατασκευάσει το μεγαλύτερο διεθνώς μπλουζάκι του Δήμου μας και θα το παρουσιάσουμε με ένα μοναδικό τρόπο, στέλνοντας το μήνυμα Let's Do It Greece μέσα από ένα τραγούδι παγκοσμίως γνωστό, θα το δείτε σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν σήμερα εδώ. Περάσαμε το μήνυμα που σημαίνει η λέξη καθαρίζω, καθαρή, ζω. Σημαίνει ότι ζούμε καθαρά και βοηθάμε την πόλη μας και την ομορφαίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ.
Δεν γέννησε βράδυ. Όχι στην καμάρι, θέλει πολλά. Πάλε καμπίνο. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χώρο πάνω από το γυμνάσιο της Παραμυθιάς, στο Λύκειο. Είναι ο χώρος που φτάνουμε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Είμαστε μία ομάδα από παιδιά του γυμνασίου που επιλέχθηκαν για να καθαρίσουμε το συγκεκριμένο αυτό χώρο. Είναι μία μέρα εθελοντισμού σήμερα. Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά. Καθαρίζουμε το χώρο όλων. Ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε από χαρτιά, από σακούλες πεταμένες. Και θα κάνουμε όλο το δασάκι αυτό περιφορά 2 με 3 φορές. Τα παιδιά είναι σε καλή διάθεση, το έχουν πάρει πολύ ζεστά το θέμα και πιστεύω να βοηθήσουμε και στον καθαρισμό, αλλά και γενικότερα τα παιδιά να μάθουν τι σημαίνει εθελοντισμός. Παραμυθιά online, we love you! Καλημέρα σας. Σήμερα είναι μέρα καθαρισμού του περιβάλλοντος και ο Σύλλογος Μελέτης και Προστασίας Περιβάλλοντος, όπως κάθε χρόνο, παίρνει μέρος στην εκδήλωση. Πολλά από τα μέλη μας είναι σήμερα εδώ και βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Ύστερα από ενέργειες που έκανε και η Δήμαρχος Παραμυθιάς μαζί με άλλους συλλόγους, προσπαθούμε να καθαρίσουμε το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στο χωριό που λέγεται Καριώτη, είναι ωραίο χωριό, με πολλά νερά και ωραία φύση. Λοιπόν, σήμερα αποφασίσαμε, ενωμένο το χωριό, αγαπημένα, μια που είναι και η γιορτή εδροφύτευσης και της καθαριότητας και όλα τα πράγματα για τη φύση, μαζευτήκαμε να φυτέψουμε τα δέντρα αυτά. Λοιπόν, μόλις τελειώσουμε, όλοι μαζί θα πάμε στο καφενείο του χωριού, έχουμε μεζεδάκι και από ένα τσιπουράκι και να ευχηθούμε να είμαστε πάντα και πάντα τέτοια και καλύτερα για όλους. Τα δέντρα αυτά βέβαια, να μην ξεχάσουμε, είναι προσφορά του Δήμου και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάει να μας προσέχουν όπως και εμείς βέβαια. Λοιπόν, αλλά είναι τιμή μου και χαρά μου βέβαια που όταν ήμουνα στο Συμβούλιο αρχές εγώ έχω κάνει την ισοπαίδωση εδώ πέρα και σήμερα είναι και τιμή μου και χαρά μαζί με τους άλλους βέβαια ενωμένοι. Είμαι και πάλι εδώ πέρα και φυτεύω τα δέντρα αυτά. Τι δέντρα βάζετε? Βάζουμε φλαμπουριές, μουριές και διάφορα άλλα τα οποία να κάνουν το νήσιο. Έχουμε την παιδική χαρά εδώ πέρα. Να έρθει ο κόσμος, έχει θέα, να έρθει ο κόσμος να απολαμβάνει τη φύση. Στο Καριώτη πάντα. Στο Καριώτη βέβαια πάντα. Στο κάτω Καριώτη και με το ωραίο νερό της Κούβιανης. Η καλύτερη βρύση που υπάρχει και όποιος έρχεται εδώ πέρα και πει νερό, ή αρσενικός ή θηλυκός είναι, ερωτεύονται. Και στη θέση αλόνια μέσα εδώ πέρα βέβαια. Και όποιος πει νερό το Καριώτη ερωτεύεται και μένει εδώ. Έχουμε 30 γαμπρούς και 30 νυφάδες. Ο Εκπροσωπικός Σύλλογος Βέλιανης συμμετέχει στην παγκόσμια δράση καθαρισμού της Ελλάδος σήμερα 14 Απριλίου με προτεραιότητα καθαρισμού της παιδικής χαράς, του σχολείου και του δρόμου μεταξύ των χωριών Καριωτίου, Βέλιανης και Προδρομίου. Και η συμμετοχή είναι σε μεγάλο βαθμό από το χωριό εδώ πέρα. Συμμετέχουν γύρω στα 25-30 άτομα. Τέτοιες δράσεις ο Σύλλογος κάνει κατά τα χρόνια και διαστήματα. Η συμμετοχή, όπως προείπα, είναι μεγάλη. Θα συνεχίσουμε και ευελπιστούμε και άλλοι σύλλογοι να λαμβάνουν μέρος σε αυτό το γεγονός. Τι κάνετε εδώ εσείς? Μαζεύουμε σκουπίδια. Γιατί? 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 Δεν είναι καθαρό το λιβάδι. Είναι καθαρό το λιβάδι. Μπράβο, αγάπη. Όλοι μαζί το σύστημα. Let's do it. Βέλενης. Let's do, do it. Let's do it. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Προδρομίου. Έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα και καθαρίζουμε την παιδική χαρά, την πλατεία, τους δρόμους, από τα σκουπίδια και από αυτήν τη δουλειά. Δεν θα το πάρω τώρα. Και εδώ κάτι λούκι έτσι.
Καθαρίσαμε σκουπίδια, καθαρίσαμε πάνω το ποτάμι. Όλα τα παιδιά εδώ της Λυκής και της Ποταμιάς. Ο Σταύρος, ο σύλλογος όλος μαζί. Για το καλοκαίρι. Τα παιδάκια συμμετείχαν. Ναι, πάρα πολύ. Μαζέψαμε στις πηγές τα σκουπίδια. Τελειώσαμε εκεί. Ήρθαμε στο κήπεδο να τα καθαρίσουμε και τα καθαρίσαμε. Για το καλοκαίρι.